Είμαστε με τον πρόεδρο του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λέσβου, κύριο Παναγιώτη Τακτικό, και πρόκειται να προχωρήσουμε σε μια εφόλιστη συνέντευξη. Το πρώτο θέμα που θα μας απασχολήσει είναι αυτό που προκύπτει από την πρόσφατη συζήτηση που είχατε για το ΦΕΚ που επιβάλλει 5 ευρώ ανά Τούρκο επιβάτη. Πότε μας κοινοποιήθηκε το ΦΕΚ και ποια είναι η εξέλιξη ως προς αυτό το θέμα? Αυτό το ΦΕΚ βγήκε στις 10 Ιουνίου το 2024. Είναι ο αριθμός φύλου 3264. Περιλαμβάνει όσον αφορά το SPS, το οποίο μέχρι τις 9 Ιουνίου ήταν 0,50 ανά επιβάτη, ο οποίος μετακινείται από τη Μυτιλήνη συγκεκριμένα απέναντι. Και αυτό αναμορφώνεται στα 5 ευρώ. Είναι εφημερίδα της κυβέρνησης, έχει δημοσιευτεί. Αυτή ήταν η πρώτη φάση. Αυτό εφαρμόστηκε αμέσως μετά την κοινοποίησή του? Αυτό μόλις κοινοποιήθηκε και ενημερώθηκαν και οι πράκτορες και εμείς. Είχαμε μια συνάντηση εδώ στο Λιμενικό Ταμείο, όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, με την προϋπόθεση, είπαν οι πράκτορες, επειδή είχαν προεκδώσει κάποια εισιτήρια για κάποιο χρονικό διάστημα, αν υπήρχε μια μεταβατική περίοδο. Εμείς είπαμε θα το δούμε, αν υπάρχει κάποια δυνατότητα από την πλευρά του Υπουργείου, καλώς. Αν δεν υπάρχει, δεν μπορούμε να δεσμευτούμε σε κάτι το οποίο είναι νόμος του κράτους. Τώρα τι πρόβλημα έχει προκύψει ως όρος αυτό το θέμα? Όχι, επειδή πέρασε το καλοκαίρι και δεν είδαμε κάποια, ήδη είχαμε κάνει εμείς κάποια ερωτήματα στο Υπουργείο, δεν μας απαντήσαν. Η επικοινωνία που είχαμε με διάφορα λιμενικά ταμεία, ήδη οι υπόλοιποι τα εισπράττουν. Άρα όφυλα και εγώ να κάνω μια ενημέρωση σε εμπλεκόμενους, να πω, ξέρετε κάτι, αυτό και αυτό συμβαίνει. Όφυλα να το κάνω και το έκανα. Οπότε τώρα πρόκειται να δώσουν οι πράκτορες και οι εταιρείες αυτό το 5 ευρώ αναδρομικά, από ό,τι καταλαβαίνω. Δυστυχώς. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με τις αφίξεις των Τούρκων, ποια είναι η εικόνα που διαμορφώνεται από την αρχή του χρόνου? Η εικόνα που διαμορφώνεται από την αρχή του χρόνου, από ό,τι είχα πάρει κάποια στοιχεία στις 31 του μηνός, είναι γύρω στις 122.000, τώρα φυσικά θα είναι άλλο το νούμερο, οι οποίοι έχουν έρθει από απέναντι. Ποιες είναι οι εκτιμήσεις σας ως προς τον αριθμό που θα κλείσουν τέλος του έτους? Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχω από τους πράκτορες, πάνω από 150.000. Σε ό,τι έχει να κάνει με τις παρεμβάσεις του Λιμενικού Ταμείου, τόσο στο λιμάνι της Μυτιλήνης, όσο και στα υπόλοιπα του νησιού μας, ποιες είναι αυτές? Θεωρώ από τότε που ανέλαβε η Δημοτική Αρχή του Παναγιώτη Χριστόφα και εγώ τυχαίνει να βρίσκομαι στη θέση αυτή, προσπαθήσαμε να αναμορφώσουμε, να ανεβάσουμε ποιοτικά το λιμάνι της πόλης σε πρώτη φάση. Πιστεύω ότι είναι ορατό σε ένα βαθμό, όχι τελείως, το αποτέλεσμα τουλάχιστον του επιβατικού και του Πιλισέγγερ εδώ πέρα. Γίναν κάποια έργα, κάποια στέγαστρα, κάποιες δεγραμμίσεις, κάποιος ξυγχρονισμός μέσα στην Πιλισέγγερ, η οποία έρχονται οι επισκέπτες για τα διαβατήρια. Σε αυτό όμως συνέβαλε πρώτο ο Δήμος και ο Δήμαρχος προσωπικά, που ήταν σε καθημερινή βάση και επισκεφτόταν τις εργασίες. Το λιμενικό σώμα, το οποίο συνέβαλε και αυτό και συμβάλλει ακόμα, η αστυνομία και το τελωνείο Μυτιλήνης. Όλοι μαζί προσπαθούμε για ένα καλύτερο περιβάλλον, για μια καλύτερη εικόνα στον επισκέπτη, στον επιβάτη και στον πολίτη ακόμα της πόλης που περπατάει στο κομμάτι αυτό. Εκτός το κομμάτι της πόλης, που θεωρώ ότι είναι το πρωτεύον, όταν αναλάβαμε υπήρχαν κάποια προβλήματα από θεομηνία στο λιμάνι του Μολύβου, της Μύθυνας. Υπήρχαν στην Πέτρα, υπήρχαν αντίστοιχα στο Πλωμάρι, υπήρχαν στην Καλονία. Με άμεσες παρεμβάσεις, ειδικά στο Μόλυβο, που είναι και ένα τουριστικό σημείο, όχι ότι το κάναμε τέλεια, απλώς προσπαθήσαμε να είναι τουλάχιστον προσβάσιμο, γιατί αυτή την εποχή το χειμώνα δεν ήταν ούτε καν προσβάσιμο από τους πολίτες. Προσπαθήσαμε με κάποιες άμεσες παρεμβάσεις,
αντίστοιχα και στο πλωμάριο που σας ανέφερα και στα άλλα, να κάνουμε και να δώσουμε κάποιες άμεσες λύσεις. Σε διάφορα λιμανάκια κάνουμε μικροσυντηρήσεις, μικροεπισκευές. Υπάρχουν τεράστια τα προβλήματα τα οποία μπορεί τώρα κάποιος που μας ακούει να παραπονιέται, αλλά δεν είναι δυνατόν να λυθούν σε ένα μικρό χρονικό διάστημα. Έχουμε ιεραρχήσει κάποια θέματα τα οποία θα τα βάλουμε σε μια προτεραιότητα και σε βάθος χρόνου σιγά σιγά να λύνουμε κάποια προβλήματα. Τα προβλήματα στα λιμάνια είναι πάρα πολλά, τα οποία είναι χρονοβόρα, υπάρχουν διαδικασίες γραφειοκρατικές για τις οποίες εμπλέκονται πάρα πολλά υπουργεία και πάρα πολλές υπογραφές και αυτό είναι ένα δύσκολο σημείο που να γίνει κάποιο έργο. Μπορεί κάποιος που είναι σε ένα λιμάνι να θέλει να κάνει ένα σιμέντο, μία πέτρα να βγάλει ή να φτιάξει. Δεν είναι τόσο απλά. Βρίσκουμε δυσκολίες γιατί είναι εμπλεκόμενοι πάρα πολλές υπηρεσίες οι οποίες δεν θέλουμε να εκτεθούμε και θέλουμε να κάνουμε σωστό και κάτι νόμιμο και λογικό. Προηγουμένως αναφέραμε τα στοιχεία από την πύλη Σέγγεν της Μυτιλίνης. Θα ήθελα να ρωτήσω ως προς τις άλλες δύο πύλες Σέγγεν που έχουμε, εκείνη της Πέτρας και του Πλωμαρίου. Ποια είναι η εικόνα που διαμορφώνεται τώρα και πότε αναμένεται και αυτές να ξεκινήσουν τη λειτουργία τους? Δεν υπάρχει δραστηριότητα και δεν υπάρχει από ό,τι έχω ακούσει τώρα, δεν είμαι ενδιαφέρον. Το μόνο κάτι τουριστικά που έρχονται, δηλαδή μεμονωμένες καταστάσεις και για την Πέτρα και για το Πλωμάριο. Τώρα δεν ξέρω αν αλλάξουν τα δεδομένα και αν προκύψει κάτι άλλο για τον χρόνο. Οπότε για να το διευκρινίσουμε, λειτουργούν απλά η κίνηση, δεν είναι αναμενόμενοι? Ναι. Ή υπολειτουργούν? Υπολειτουργούν. Προηγουμένως αναφέρατε ότι στις προτεραιότητές σας είναι το λιμάνι του Σιγρίου. Ξέρουμε ότι το λιμάνι του Σιγρίου λειτουργεί ουσιαστικά 2 μήνες το χρόνο. Υπάρχει προοπτική εξέτασης, επέκτασης αυτού του χρονικού ορίζοντα και τι γίνεται ως προς την παραλαβή του λιμάνιου? Του έχει παραλάβει το λιμενικό ταμείο? Όσον αφορά την παραλαβή, δεν την έχει παραλάβει. Δεν το έχει παραλάβει το λιμενικό ταμείο. Το λιμενικό ταμείο έχει δοθεί η χρήση του μέχρι στιγμής. Νομίζω σε 18 μήνες με 2 χρόνια από τώρα που μιλάμε περίπου θα γίνει η οριστική παραλαβή. Ήδη υπάρχουν κάποιες ελλείψεις στο λιμάνι του Σιγρίου, αλλά ο σκοπός και η επιθυμία και του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου και κάποιων οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε όλο αυτό το κομμάτι, θεωρώ ότι είναι να δώσουμε ζωή, έμφαση και μέλλον για το λιμάνι του Σιγρίου. Αυτή τη στιγμή στο Σίγρι έχει γίνει ένα υπέροχο λιμάνι. Μπορεί να υπάρχουν ατέλειες. Θα φτιαχτούν σιγά σιγά. Έχει γίνει ένας δρόμος άξιος. Μπορείς με ένα γεωταχή να πας σε 1 ώρα και 10 λεπτά. Και συγχαρητήρια σε αυτούς κατά διαστήματα προσπαθήσαν και τέλειωσε αυτό το έργο. Είναι αδιανόητο να υπάρχει ένα πλοίο για 8 ή 10 δρομολόγια το καλοκαίρι και μετά είναι σε αδράνεια. Θεωρώ ότι όλοι μαζί πρέπει να καθίσουμε κάτω, όλοι οι φορείς, να το δούμε, να ακουστούν οι απόψεις και ενδεχομένως να μεταφερθούν κάποιες δραστηριότητες, κάποια φορτία, κάποια πλοία από τη Μυτιλίνη που είναι κορεσμένο το λιμάνι της πόλης, να μετακινηθούν προς τα εκεί. Θεωρώ ότι και το Σίγρι ειδικά υπάρχει τρόπος ανάπτυξης. Παράλληλα στο Σίγρι υπάρχει ένα μουσείο παγκόσμιο φήμης, το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, το οποίο σιγά σιγά ανεβαίνει και μπορεί κάποιος επισκέπτης να το επισκεφτεί όταν έχει μια πρόσβαση από εκεί. Είναι η Μύθυμνα, η Πέτρα, Σκουτάρος, τουριστικά σημεία τα οποία δεν είναι μακριά όταν βγει κάποιος επισκέπτης από το Σίγρι. Και γιατί όχι να μην γίνει μια προσπάθεια με καλή θέληση, με οργάνωση, με θετικές σκέψεις και να δώσουμε μια οντότητα. Και θέλω να πω το εξής. Εμάς μας ενδιαφέρει το Σίγρι. Το Σίγρι να αναπτυχθεί σαν λιμάνι και σαν εμπορικό και σαν επιβατικό. Τώρα, από πού θα είναι η πρόσβαση το Σίγρι, από ποια λιμάνια, είτε θα είναι από την Αλεξανδρούπολη,
είτε θα είναι από το Βόλο, είτε θα είναι από το Λαύριο, θεωρώ και τα τρία τα σημεία, δεν αναφέρω την Καβάλα και τη Θεσσαλονίκη, γιατί υπάρχουν συγκοινωνίες από εκεί, θεωρώ ότι είναι αξιόλογα, με την έννοια ότι θα είναι πιο λίγος ο χρόνος πλεύσης του επιβάτη. Το κομμάτι της επισκεψιμότητας στο νησί είναι η απόσταση, με την έννοια ότι κάνει πάρα πολλές ώρες το πλοίο να έρθει εδώ, από τον Πειραιά στη Μυτιλήνη. Και ο επιβάτης δυσκολεύεται. Πρέπει να βρούμε τρόπους μετακίνησης για την ανάπτυξη του νησιού, για να μπορεί να έρθει και ένας επισκέπτης ο οποίος να έρθει και Σαββατοκύριακο ενδεχομένως στο νησί, αλλά πρέπει να είναι λίγες οι ώρες πλεύσης, να έχει τη δυνατότητα να πάρει το αυτοκίνητο και την οικογένειά του να έρθει ένα Σαββατοκύριακο, ένα τρίμερο, όπως πάνε στις Κυκλάδες και σε άλλα νησιά. Γι' αυτό λέω το Σίγρι και τονίζω το Σίγρι, και να πάρει μια άλλη μορφή η Δυτική Λέσβο και να αφαιρεθούν δραστηριότητες και από το εμπορικό λιμάνι και από εδώ ενδεχομένως και να πάνε προς τα εκεί. Φυσικά, όταν λέμε το Σίγρι, με τη συνάρτηση, ότι η συγκοινωνία θα είναι και απέναντι από τη Χίο, που είναι τα μεστά. Ήδη έχουν γίνει κάποιες επικοινωνίες με τους αντίστοιχους φορείς της Χίο, το οποίο συμφωνούν για ένα ενδεχόμενο επιπλέον, όχι το υπάρχον, ας μείνει. Και φυσικά, θεωρώ ότι για το καλοκαίρι να κάνουμε μια προσπάθεια να συνοηθούμε πρώτα μεταξύ μας, αν μπορούμε να κάνουμε, και μετά να πάμε μια πρόταση θετική και να πάμε στο Υπουργείο και να ζητήσουμε ενδεχομένως και μια επιχορήγηση για το καλοκαίρι κάποια γραμμή, να συνδέσει είτε αυτό θα είναι Βόλος, είτε Αλεξανδρούπο, είτε Λαύριο, τα νησιά αυτά και ενδεχομένως και τη Λίμνο μαζί. Προηγουμένως αναφέρεται το λιμάνι να μένει να παραδοθεί περίπου στους 18 μήνες. Επειδή κατά την παράδοση του έργου υπόθηκαν κάποιες ενστάσεις ως προς το μήκος του λιμανιού στο χώρο αναμονής επιβατών, αυτά εκτιμάται ότι αναμένεται να παραδοθούν μέσα σε αυτούς τους 18 μήνες ή θα είναι σε συνάρτηση με την αύξηση λειτουργικότητας του λιμανιού? Θεωρώ ότι δεν μπορεί να είναι πρακτικά αυτό το πράγμα, γιατί η μελέτη του έργου ήταν για την κατασκευή αυτή της προβλήτας. Δεν ήταν κατασκευή για εγκαταστάσεις κτηριακές. Οπότε πρέπει να γίνει κάποια άλλη μελέτη, πρέπει να ενδεχομένως να μπει σε κάποιο άλλο πρόγραμμα, το οποίο δεν ξέρω τι χρονικό περιθώριο θα πάρει αυτό το πράγμα. Εμάς μας ενδιαφέρει σε πρώτη φάση να δώσουμε μια οντότητα, να δώσουμε μια γραμμή έστω ακόμα, έστω για το καλοκαίρι, βλέποντας και βοηθώντας όλοι οι φορείς να πάρει άλλο χρώμα, άλλη όψη το λιμάνι. Σε ό,τι έχει να κάνει με το master plan του λιμανιού της Μυτιλήνης, ποια είναι, ξέρουμε ότι το master plan τρέχει εδώ και αρκετά χρόνια. Θα ήθελα να ρωτήσω όμως ποια είναι η εικόνα που διαμορφώνεται σήμερα ως προς το master plan. Είχε εμπλακεί και το ΤΑΙΠΕΔ ως τεχνικό σύμβουλος, υπάρχει κάποια εξέλιξη ως προς αυτό, αλλά και ως προς την παράδοση του εμπορικού λιμανιού στο Λιμενικό Ταμείο, έχει παραδοθεί τελικά? Επειδή το master plan είναι συνάρτηση με το ΤΑΙΠΕΔ και το είναι τάδε εκεί πέρα στο εμπορικό λιμάνι και αυτό το κομμάτι είναι σε εκκρεμότητα. Ευελπιστώ γίνονται προσπάθειες και αν το Δήμαρχο προσωπικά έχει κάποιες επαφές, ευελπιστώ να δοθεί λύση, δεν μπορώ να πω κάτι θετικό αυτή τη στιγμή. Αν δεν λυθεί όμως αυτό το κομμάτι, δεν μπορεί να προχωρήσει το master plan. Αυτό πρακτικά σημαίνει και για το εμπορικό λιμάνι Μυτιλήνης, αλλά και για το χώρο που βρίσκεται εκεί, ότι δεν μπορεί να πρακτικά να αξιοποιηθεί από το Δήμο αυτός ο χώρος. Έχει γίνει πρόταση σε αυτό το πράγμα, να δοθεί στο Δήμο, να αξιοποιηθεί, να πάρει άλλη όψη. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να υπάρχει αυτό το πράγμα που είναι η εικόνα της πόλης, η βιτρίνα της πόλης, η είσοδος της πόλης είναι εκεί πέρα. Όλο αυτό. Για να γνωρίζει και οι ακροατές, στο ΤΑΙΠΕΔ ανήκει από τη Μαρίνα και μετά μέχρι τη ΔΕΗ, όλο το κομμάτι αυτό. Όλο το πάρκινγκ αυτό δεν είναι του Δήμου.
Ως προς το παλιό κολυμβητήριο, γι' αυτό δεν προβλέπετε. Και αυτό είναι συνάντηση με το Master Plan. Γίνονται κάποιες προσπάθειες να απεμπλακεί από εκεί πέρα και να παρακολουθεί, γιατί ανήκει στη χερσαία ζώνη του Λιμενικού Ταμείου, αλλά είναι στο Δήμο, υπάρχει μια διαδικασία να απεμπλακεί και ο Δήμος είναι διαθέσιμος να κάνει κάποια μελέτη, να δούμε πώς θα το αξιοποιήσουμε, γιατί είναι ένα σημείο όχι ευχάριστο για την πόλη. Πάντως είναι στις προθέσεις μας, είναι στα σχέδια του Δημάρχου. Οπότε αυτό που προκύπτει είναι ότι αν δεν ξεκαθαριστεί το ιδιοκτησιακό καθεστώς, δεν μπορεί να προχωρήσει το Master Plan. Ο δικός σας στόχος, πρόεδρος του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου, ποιος είναι και τι θα σας κάνει να νιώσετε ικανοποίηση στο τέλος της θητείας σας ότι έχετε καταφέρει τους στόχους σας? Στόχος μου είναι να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις να γίνουν, να μπουν σε μια σειρά κάποια έργα. Όπως είναι το Λιμεναρχείο Μυτιλήνης, το οποίο έχει γίνει παραχώρηση από το Λιμενικό Ταμείο, κάποιος συγκεκριμένος χώρος εδώ στο λιμάνι. Ευελπιστούμε ότι θα πάνε όλα καλά και θα έχουμε μια καλή πορεία. Μέσω του ΠΕΔ, Περιφερειακού Προγράμματος, έχουν αναρτηστεί δύο σοβαρές μελέτες. Μία είναι η θωράκιση του λιμένα του Προμαρίου και μία είναι η θωράκιση και η αξιοποίηση του λιμένα στο καβάκι της Πέτρας. Αυτά είναι σοβαρά έργα, μακροπρόθεσμα, δεν θα γίνουν αύριο, αλλά μπαίνει μια αρχή για κάτι θετικό. Είναι πολύ σοβαρό αυτό το πράγμα. Και μετά, ο επόμενος στόχος, εκτός την καθημερινότητα, που έχουμε βάλει αυτή τη στιγμή κάποια έργα σε προτεραιότητα και θα τα βάλουμε σε μια σειρά σε βάθος χρόνου να τα εκτελέσουμε, θέλω να τακτοποιηθούν οι εκκρεμότητες όσον αφορά τις χερσαίες ζώνες. Για να καταλάβει και ο κόσμος, ο ακροατές σας, ότι αυτή τη στιγμή στη Λέζο υπάρχουν 76 λιμάνια. Από τα 16 λιμάνια είναι 17 με χερσαίες ζώνες και από αυτά τα 17 δεν είναι ολοκληρωμένες οι χερσαίες ζώνες. Υπάρχουν μεγάλες εκκρεμότητες, μεγάλες δυσκολίες και είναι χρονοβόρες οι διαδικασίες. Ευελπιστώ ότι σιγά σιγά με μεθοδικότητα, με οργάνωση και με την τεχνική υπηρεσία που είναι άξιες οι συναδέλφοι εκεί πέρα που δουλεύουν και μπράβο τους και όλο το τμήμα, όλοι οι υπάλληλοι μπορώ να πω έχουν καλή συνεργασία. Πιστεύω ότι δεν λέω παραπάνω πράγματα, γιατί είναι και εμπόδια, είναι και η γραφειοκρατία η οποία μας δυσκολεύει. Θεωρώ ότι έχουμε μέλλον, έχουμε όρεξη και διάθεση να κάνουμε πράγματα. Για το καλό του τόπου φυσικά. Όσον αφορά για την επιβατική κίνηση του καλοκαιριού, ήθελα να πω δύο πράγματα. Δεν είναι στην αρμοδιότητά μου, αλλά δεν πειράζει να το επισημάνουμε. Παρατηρείται το εξής κάθε καλοκαίρι και φέτος και πέρυσι, και φέτος ειδικά έντονο, με τη μετακίνηση των επιβατών με την ακτοπλοεία. Θα ήθελα να συνιστήσω τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται να το δουν λίγο διαφορετικά, τουλάχιστον για τον χρόνο, όσον αφορά την επισκεψιμότητα και τη διαθεσιμότητα των καμπινών και των χώρων. Ίσως θα πρέπει να κάνουν κάποια εξπρές περισσότερα, ίσως θα πρέπει να αλλάξει κάποιο πλοίο ενδεχομένως που να έχει περισσότερες καμπίνες, γιατί παρατηρείται επισκέπτης ο οποίος έρχεται ή δεν μπορεί να έρθει ή δεν μπορεί να φύγει λόγω ότι δεν έχει καμπίνα. Το δρομολόγιο, όπως όλοι ξέρουμε, με τη Λίνη Πειραιά είναι 12 ώρες και πάνω. Είναι δύσκολο να μετακινηθεί κάποιος τόσες ώρες πάνω σε μια καρέκλα. Το λέω για την επόμενη χρονιά που γίνεται ο σχεδιασμός, θεωρώ από τώρα και μετά, να υπάρχει μια σκέψη η οποία να δουν ό,τι γίνεται καλύτερο για να μπορεί εύκολα ο επισκέπτης που θέλει να έρθει στη Μυτιλήνη, στο νησί, να έχει την ευκολία και όχι να δυσανασχετεί που δεν έχει εισιτήριο.
Εσείς κάποιο αίτημα ως προς τις ναυτιλιακές, ως προς αυτό το σκέλος έχετε κάνει, θα κάνετε? Εντάξει, εγώ το αναφέρω τώρα επιγραμματικά, δεν νομίζω ότι είμαι ο αρμόδιος. Απλώς από ό,τι βλέπω στο λιμάνι, σαν ενημέρωση, καλό θα ήταν να το κάνω και ενδεχομένως να κάνουμε και κάποια σύσταση, ας πούμε. Νομίζω ότι το ξέρουν. Μακάρι να μπορούν να το εξυπηρετήσουν, να έχουν πλοία και εκείνοι να εξυπηρετήσουν.